Καμπανάκι κινδύνου και τον κορονοϊό στον Άγιο Νικόλαο μετά την επιβεβαίωση 7 θετικών κρουσμάτων με τη διαδικασία της χνηλάτισης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για δύο παιδάκια ηλικίας περίπου 2 ετών, τα οποία παραμένουν με ήπια συμπτώματα και τα οποία φοιτούσαν στα τμήματα που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό 3 εκπαιδευτικοί στο βρεφονιπιακό σταθμό Σναμούδα, ο οποίος έκλεισε για 3 ημέρες αναμένοντας σχετικές οδηγίες από τον ΕΟΔΗ. Επίσης, μία νηπιαγωγός στο πρώτο νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου και ο γιος της, ο οποίος είναι μαθητής της 6ης τάξης στο πρώτο δημοτικό σχολείο, βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Εμείς λοιπόν σαν Δήμος κλείσαμε τον βρεφονηπιακό σταθμό της Σαμούδας για 3 μέρες και εξετάζουμε τώρα, είμαστε στην συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, περιμένουμε τις οδηγίες του. Αν τα κρούσματα εξελιχθούν, δηλαδή έχουμε περισσότερα κρούσματα, το πιθανότερο είναι ότι θα κλείσουμε όλο το βρεφονηπιακό για 14 μέρες. Μας προβληματίζουν όλα. Είμαστε από κοντά, το παρακολουθούμε για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν είναι ο τεράστιος αριθμός, όπως καταλαβαίνετε. Το ζήτημα είναι πώς θα ιχνηλατηθούν παρακάτω, που δεν είναι δουλειά του Δήμου, για να περιοριστεί το όποιο ζήτημα υπάρχει. Είναι ένα καμπανάκι για να τηρούμε τα μέτρα. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Έχουμε κλειστά 2 τμήματα. Συγκεκριμένα, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μάνας νηπιαγωγού και του παιδιού της μαθητή της 6ης τάξης του δημοτικού σχολείου, του πρώτου δημοτικού σχολείου, έκλεισαν 2 τμήματα. Αναστολή λειτουργίας των τμήματων αυτών και παροχή σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς υπάρχει ο φόβος για μεγαλύτερη διασπορά του ιού. Αύριο θα διενεργηθούν τεστ σε όλο το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού Σναμούδα, ενώ από τα αποτελέσματα θα κριθεί ή όχι το κλείσιμο της δομής για χρονικό διάστημα 14 ημερών. Ανησυχία υπάρχει και χωρίς να υπάρχουν κρούσματα. Πόσο μάλλον τώρα. Δεν ξέρουμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από προσωπική εμπειρία πλέον ότι μπορεί να είναι δίπλα μας. Άρα ανησυχία υπάρχει μέχρι να δούμε ότι θα υπάρξει ανοσία στον κόσμο και θα επανέλθουμε στην όποια κανονικότητα μπορούμε να επανέλθουμε. Με ή χωρίς κρούσματα έχουμε την ίδια ανησυχία. Τις τελικές αποφάσεις όμως θα τις πάρει ο ΕΟΔΗ. Το αν θα κλείσει δηλαδή για 14 μέρες όλος ο βρεφονηπιακός σταθμός θα είναι μια απόφαση που θα πάρθει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Εμείς θα προχωρήσουμε σε τεστ. Το προσωπικό θα κάνει τεστ μοριακά. Ήδη έχω επικοινωνήσει με την υπεύθυνη του ΕΟΔΗ στον ομόλα Στίου, την κυρία Καρπούζη, η οποία θα κάνει τεστ σε όλο το προσωπικό της δομής του βρεφονηπιακού σταθμού. Την ανάγκη διενέργειας τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς και να τους δοθεί προτεραιότητα στους εμβολιασμούς, τονίζει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, Μανώλης Μακράκης. Να γίνουν τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών. Νομίζω ότι θα είναι κάτι το ασφαλές για ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς θα κάνουμε αίτημα προς τον ΕΟΔΗ να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Πέρα από την αναστολή λειτουργίας του βρεφονηπιακού σταθμού Σναμούδα και το κλείσιμο τμήματων στο πρώτο νηπιαγωγείο και πρώτο δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μία λίστα τμήματων που δεν λειτουργούν σε επίπεδο Κρήτης λόγω κορονοϊού μέχρι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Πρόκειται και το δεύτερο πρωινό τμήμα του 13ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, η δεύτερη τάξη του δεύτερου Ολοήμερου Σχολείου Περάματος του Δήμου Μυλοποτάμου και άλλες τάξεις δημοτικών σχολείων σε Ηράκλειο, Χανιά, Καντάνου Σελήνου, Σιτία και Ψαρή Φοράδα.